Είμαστε σε περίοδο ευρωεκλογών. Υπάρχει και η οδηγία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Μόνο τότε θυμάται τις οδηγίες για την κατανομή και την παρουσία των κομμάτων. Και σήμερα στο Ηράκλειο περιοδεύει ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιός, σύμβουλος ευρωπαϊκής πολιτικής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να πω ότι ο κύριος Φαραντούρης, πέρα από τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Οξφόρδη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, κρατώ το ότι είχε αποτελέσει νομικό σύμβουλο και πρόεδρο υπηρεσιακό της ΔΕΠΑ, δηλαδή στα ενεργειακά, ως πρόεδρος και της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 45 ενεργειακών εταιριών. Είναι από τους ανθρώπους που έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε σήμερα πώς τα βλέπει. Όχι μόνο αυτά. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη, καλώς ορίσατε στο στούντιο. Καλώς σας βρίσκω κύριε Σαχίνη, μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά που με φιλοξενείτε σήμερα εδώ, στο Ηράκλειο, στο στούντιο, Διαζώσεις. Είμαι από τους φανατικούς ακροατές σας και επικαλούμε πολύ συχνά στο αθηναϊκό μας υδροκέφαλο κέντρο τις αναλύσεις που κάνετε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, διότι πολλές από τις αποκαλύψεις και τις αναλύσεις εις βάθος νομίζω έχουν την ουσία που λείπει από την επικαιρότητα, την επιδερμική που ακούμε σε πολλά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις του κέντρου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Οφείλω να σας πω εξ αρχής, και δεν αφορά εσάς, ότι είμαι από τους φανατικούς επικριτές του πολιτικού συστήματος που πρώτο περιάλλον τριβάζει σε δύσκολους καιρούς. Και ομολογώ ότι είστε από τους λίγους, για να σας κάνω κι εγώ ένα καλό λόγο, που προσπαθεί να πει 5 πράγματα πιο ουσιαστικά. Θα τα δούμε. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως με κάτι που είναι εισαγόμενο, είναι πληθωρισμός της προσφοράς, είναι καρτελοποίηση, είναι παιχνίδι μόνο πολυεθνικών, είναι παιχνίδι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε ένα σύστημα κλειστής οικονομίας στη χώρα που δεν είναι τόσο ελεύθερο και γι' αυτό δεν έρχονται και επενδύσεις, τα βάζω όλα μαζί. Απ' έξω οι σοβαρές έρχονται του real estate. Πάντως στην ακρίβεια, όσες επιστολές και να κάνουμε και εσείς και το Πασόκ και ο Πρωθυπουργός και ό,τι και να απαντάν οι υπηρεσιακοί πάλι της Κομισιόν, όχι η κυρία Ντελάιεν γιατί είναι στα debate, ότι το κατανοούν, στα ράφια ξέρετε τα προϊόντα έχουν πέσει κάτω, έχουν πάθει πανικό. Τι γίνεται με την ακρίβεια όμως και ποια είναι η λύση? Ο Λουίτζι Πιραντέλο λέει ότι η ερώτηση συνήθως διαφωτίζει πολύ περισσότερο από την απάντηση και νομίζω συνοψίσατε, μια χαρά τι συμβαίνει. Και όσες επιστολές και να απευθύνει κάποιος σε αναρμόδιους δεν θα πάρει την απάντηση γιατί είναι γνωστή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή. Ναι, είναι προϊόν της καρτελοποιημένης ελληνικής αγοράς η ακρίβεια. Τελεία και παύλα. Τι σημαίνει αυτό με απλά ελληνικά για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας? Καρτέλ σημαίνει όταν λίγες εταιρείες, συνήθως μεγάλες εταιρείες που ελέγχουν μια επιμέρους αγορά, το γάλα, το σούπερ μάρκετ, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές, κατασκευές, αντί να ανταγωνίζεται η μία με την άλλη ποια θα δώσει καλύτερο προϊόν, με καλύτερη τιμή για να κερδίσει πελάτες, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συμφωνούν τις τιμές. Τρεις εταιρείες, τέσσερις εταιρείες, παιδιά, γιατί να ματώνουμε στον ανταγωνισμό, από εδώ και μπρος οι τιμές εκεί. Τάκ, τέλος. Αυτό λέγεται καρτέλ. Παραπέμπει στα καρτέλ της Κολομβίας, έτσι οι ακροατές μπορεί να έχουν ακούσει από τα Netflix, το καρτέλ της Κολομβίας, γιατί είναι ίδιες συμφωνίες που βασίζονται σε συμφωνίες αίματος και όποιος δεν τις στηρίζει, τσιμεντάρεται. Κάπως έτσι λειτουργούν και τα καρτέλ στην οικονομία. Γι' αυτό και τα καρτέλ τιμωρούνται με πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα. Πάνω από το 10%, 15% του τζίρου μιας εταιρείας. Κλείνει μια εταιρεία. Αν συλληφθεί να συμμετέχει σε τέτοια χειραγώγηση της αγοράς, δηλαδή συμφωνίες που κρατάνε τις τιμές ψηλά. Και επίσης έχει και ποινικές κυρώσεις. Δηλαδή πας φυλακή. Ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας που συμμετέχει σε καρτέλ, κάθεται σε τραπέζι και στείνει τιμές, πάει φυλακή. Έχετε δει έναν να μπαίνει τα τελευταία 4 χρόνια σε καρτέλ? Όχι. Όμως όλοι οι διεθνείς και οι ευρωπαίοι αναλυτές και εσωτερικοί αναλυτές και τα think tanks και τα πανεπιστήμια βλέπουν ότι η ελληνική οικονομία είναι καρτελοποιημένη. Πρώτον, είναι ολιγοπωλιακή. Δηλαδή, 3-4 εταιρείες στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. 3-4 εταιρείες στην ενέργεια. 3-4 εταιρείες στις τηλεπικοινωνίες. Πόσες νομίζεις ότι δεν είναι? 3-4 τράπεζες. Η ελληνική οικονομία είναι μια μικρή. Και είναι και ολιγοπωλιακή. Δηλαδή, λίγοι παίκτες. Και σε τέτοιες συνθήκες έτσι κι αλλιώς ευνοούνται φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών και αθέμητων συμφωνιών. Εδώ λοιπόν, όταν όλοι
διαπιστώνουμε εδώ και πολύ καιρό ότι είναι καρτελοποιημένη η αγορά, θα περίμενε κανείς να έχει λάβει η κυβέρνηση κάποια μέτρα. Όπως. Όπως. Πρώτον, ρυθμιστική παρέμβαση στην αγορά. Μπαίνεις μέσα και δια του νόμου επιβάλλεις συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αυτό που έκανε ο Μακρόν στη Γαλλία. Ο Μακρόν στη Γαλλία εδώ και 2,5 χρόνια είπε ανώτατο περιθώριο κέρδους στην Electricité de France, στη γαλλική ΔΕΗ, 4%. Τέλος. Sorry, παιδιά. 4%. Στην Electricité de France. Τον κολοσσό, τον ενεργειακό, την αντίστοιχη ΔΕΗ της Γαλλίας. Αυτό ξέρετε τι αποτέλεσμα είχε. Όλες οι υπόλοιπες εταιρείες ιδιωτικές συμμορφώθηκαν. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, διότι εάν είχαν πολύ περισσότερο, περισσότερο περιθώριο κέρδους και υψηλότερες τιμές, θα χάναν ανταγωνισμό από την ΕΝΤΕΕΦ. Το ίδιο έγινε την περίοδο 15-19 με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ κράτησε χαμηλά τις τιμές της και οι άλλοι ιδιώτες πάροχοι, έτσι δεν είναι, δεν ανέβασαν τις τιμές τους, γι' αυτό και οι ακροατές μας θα θυμώνται ότι δεν είχαμε αύξηση ούτε ένα σεντ την περίοδο 15-19. Αντιστρόφως, είχαμε μείωση μισθοσταθμική στην τιμή της κιλοβατόρας. Προσέξτε τώρα. Την περίοδο που ο Μακρόν στη Γαλλία έβαζε ανώτατο περιθώριο κέρδους 4% στην Electricité de France, η ελληνική ΔΕΗ ενεργοποιούσε τη ρήτρα αναπροσαρμογής. 800% επάνω η τιμή. Και ακολούθησαν μέσα σε μία νύχτα και όλοι οι υπόλοιποι. Και η ΔΕΗ πριν από τρεις μήνες ανακοίνωσε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη λειτουργικά του τελευταίου 9 μήνου. Άρα, ρυθμιστική παρέμβαση στην αγορά. Παρεμβαίνει στην αγορά. Είσαι κράτος ή δεν είσαι. Έχεις εξουσία ή δεν έχεις. Είσαι πολιτεία ή δεν έχεις. Είσαι. Το ευρωπαϊκό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο αυτά τα επιτρέπει και τα επιβάλλει και τα έχει προτείνει ακόμα και η Κομισιόν από το 2021. Δεύτερον, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μηδεμίας εξαιρουμένης, προχώρησαν σε μείωση των έμεσων φόρων, είτε ειδικών φόρων κατανάλωσης, είτε ΦΠΑ, είτε σε βραχυπρόθεσμη βάση για 2, 3, 4, 5, 6 μήνες, είτε σε πιο μόνιμη βάση. Εμείς εδώ όχι, εκεί να επιμένουμε το ΦΠΑ ψηλά. Αυτό ξέρετε τι αποτέλεσμα έχει. Ότι μπήκαν στα ταμεία της πολιτείας, του κράτους, τον τελευταίο μόνο 1,5 χρόνο 7,5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Παραπάνω. Κακό είναι, θα σας πει κάποιος, από αυτά τα 7,5 δις, ναι, πάει στην επιδημοατική πολιτική η κυβέρνηση και ανακουφίζει έστω και ως ασπιρίνες κάπως. Εάν λείψουν αυτά τα 7 δις, δεν αυξάνεται το έλλειμμα της χώρας, πώς θα το καλύψετε, το να λέτε εσείς και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα, θέλω να τα ακούσετε. Αν μειώσουμε το ΦΠΑ, ναι, είναι μία όψη του νομίσματος. Αν το ζήτημα είναι όμως η καρτελοποιημένη οικονομία, θα το υπερβούν αυτό και τη μείωση του ΦΠΑ. Από πού θα εισπράξει το κράτος να κάνει κοινωνική πολιτική? Εσείς πώς θα το κάνετε δηλαδή? Και θα μειώσετε τα έσοδα του κράτους και θα λέτε σε μένα ότι συμπιέζετε την τιμή και θα μου τα παίρνετε με άλλο τρόπο? Όχι, θα σας πω. Καταρχάς τα 7,5 δισεκατομμύρια είναι έξτρα. Είναι έξτρα χρήματα. Δεν είναι ο ΦΠΑ που είχε προϋπολογιστεί, είναι ο ΦΠΑ που μπήκε, που παντελονιάστηκε έξτρα. Γιατί έξτρα? Διότι όσο ανεβαίνει η τιμή στο ράφι του σούπερ μάρκετ, του γάλακτος, του τυριού, ο καταναλωτής πληρώνει παραπάνω ΦΠΑ. Έτσι δεν είναι? Όσο ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος, τόσο περισσότερο ΦΠΑ θα πληρώσει όταν πας στο ταμείο. Αυτά λοιπόν είναι έξτρα. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι, ρε παιδιά, μήπως βολεύει λίγο και η ακρίβεια, επειδή μπαίνει και ΦΠΑ παραπάνω στο ταμείο. Προσέξτε τι μου λέτε εσείς τώρα, ορθολογικά σκεπτόμενος. Κύριε Φαραντούρη, πρώτον, συμφέρει την κυβέρνηση να έχει πολιτικό κόστος παντελονιάζοντας 7,5 δισεκατομμύρια μόνο το τελευταίο έτος έξτρα ΦΠΑ, πρώτον? Και δεύτερον, μήπως λείψουν τελικά? Ξεκινώ από το δεύτερο. Δεν θα λείψουν, γιατί δεν ήταν καν προϋπολογισμένα, είναι έξτρα. Και δεύτερον, ναι, τη συμφέρει, κύριε Σαχίνη. Τη συμφέρει για τον εξής λόγο. Το πιστεύετε ότι υπάρχει κυβέρνηση που θέλει να στέλνει, καλή ώρα το φτάνουμε σκάλπες, τον κόσμο με ακρίβεια? Θα σας πω. Θα σας πω τι συνέβη στις προηγούμενες κάλπες και έπιασε με πολύ μεγάλη επιτυχία, και θα σας πω τι επιχειρείται σε αυτές τις κάλπες και ελπίζω να μην πιάσει. Όταν βάζεις 7,5 δισεκατομμύρια ΦΠΑ στην τσέπη παραπάνω έξτρα, έχεις την εξής δυνατότητα: να ρίξεις λεφτά σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Μελέτες στην Αθήνα, μελετούλες στο Μαξίμου, μελετίτσες, συρταρωμένες, χωρίς αντικείμενο, 1 εκατομμύριο μελέτη χωρίς αντίκρισμα, απευθείας αναθέσεις. Έχεις λοιπόν κάβα να κινηθείς σαν κυβέρνηση με ρευστότητα σε κολλητούς. Συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν θέλω να λαϊκίσω, θέλω όμως να μιλήσω τη γλώσσα του λαού, του κόσμου, των ακροατών μας. Και ταυτόχρονα έρχεσαι παραμονή των εκλογών και από αυτό όλο τον κορβάνα βγάζεις και ένα δισεκατομμυριάκι και λες, φίλε, πάρε και ένα κατοστάρικο, πάρε και ένα 200, πάρε και ένα 300.
Αυτή η ελεημοσύνη υπολείπεται από αυτά που του έχει πάρει 4 χρόνια. Όμως είναι κάτι. Και ο καταναλωτής θυμάται και ο πολίτης θυμάται την φιλέσπραχνη κυβέρνησή του που του είχε ακουμπήσει ένα κατοστάρικο, ένα πεντακοσάρικο, έστω ένα χιλιάρικο, οτιδήποτε του είχε ακουμπήσει και πάει με ευγνωμοσύνη στην κάλπη. Άρα είναι τρίκ, λέτε. Ερώτηση απλή, γιατί θέλω να πιάσουν πολλά θέματα. Γιατί να μην χτυπηθεί λοιπόν η αισχροκέρδεια, γιατί να μην μπείτε εσείς να επιβληθεί διατίμηση πλαφών σε βασικά είδη διατροφής που επαναλαμβάνω. Δεν είναι η μαγιονέζα στην οποία φωτογραφίζεται ο εκάστοτε υπουργός η μείωσή της. Πολύ σωστά. Γιατί λοιπόν δεν το κάνετε αυτό, και κυρίως θέλω να μου πείτε, επειδή εδώ φαίνεται να έχουμε ένα διατομεακό και υπορτομεακό τομεακό καρτέλ. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι στις ΑΠΕ, οι ίδιοι στα δηληστήρια, οι ίδιοι στα φαντς, οι ίδιοι στους αυτοκινητόδρομους, οι ίδιοι στα μίντια, οι ίδιοι στους σιδηρόδρομους. Εκεί τι θα κάνεις, θα σπάς τα αυγά? Κορέους θα πιάσουμε. Ναι, κορέους θα πιάσουμε. Αλλά... όπως το λέτε είναι. Ναι, αλλά όπως το λέτε μισό, είναι. Μισό, να τα ακούσετε όλο. Επειδή είπατε ότι από το 19 άρχισε η έκρηξη τιμής της ΔΕΗ, ναι, με τις δικές σας, όχι τις δικές σας. Με τις ευλογίες του υποστρώματος που έφτιαξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Φτιάξατε το χρηματιστήριο ενέργειας και είχε γίνει το έλα να δεις. Όχι ακριβώς. Πώς όχι ακριβώς. Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή. Πρώτον, αυτό που λέτε γιατί δεν προτείνετε διατίμηση στα περιθώρια κέρδους, το έχουμε προτείνει. Εμένα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου από το 21 να το λέω. Εσείς, εγώ δεν ακούω τον πρόεδρο σας να όχι, το λέει. Όχι, όχι, το έχει πει για μείωση του ΦΠΑ. Όχι. Αν διαβάσετε τα μέτρα που καταθέσαμε, και μάλιστα όχι μέτρα προτάσεις έτσι στον αέρα, καφενεία, καταθέσαμε προτάσεις νομοθετικές τη βδομάδα πριν το Πάσχα, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι οποίες έχουν έρθει στη Βουλή και θα συζητηθούν αυτές τις μέρες. Είναι οι προτάσεις μας νομοθετικές και οι οποίες αντανακλώνται στο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε πριν από 2 μήνες στον ελληνικό κόσμο στην Αθήνα. Άρα, ναι, κύριε Σαχίνη, εισηγούμαστε ανώτατο περιθώριο κέρδους, όχι μόνο σε ευαίσθητα προϊόντα και υπηρεσίες κοινωνικά όπως η ενέργεια, αλλά και σε υπηρεσίες και αγαθά που πυροδοτούν αυξήσεις σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως τα αγροτοεφόδια, τα εισαγόμενα, τα λοιπάσματα κ.ο.κ. Πρώτον. Δεύτερον, η ακρίβεια. Ξέρετε πότε ξεκίνησε και γιατί λέω το 19? Όταν δόθηκε το εξής σινιάλο στην αγορά. Οι αγορές τα λύνουν αυτά τα προβλήματα μόνες τους. Οπ! Οι αγορές δεν τα λύνουν μόνες τους. Ακόμα και στα πιο φιλελεύθερα καθεστώτα, κυβερνήσεις, δικαιοδοσίες, κράτη, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Office of Fair Trading, εξαρτάται πώς το ονομάζει κάθε κυβέρνηση, και τους κόβουν, να μην πω τι, όποιον πιάνουν να συμμετέχει σε χειραγώγηση της αγοράς και καρτέλ. Άρα λοιπόν ανεξέλεγκτη αγορά δεν υπάρχει ούτε στα εγχειρίδια της οικονομίας των πιο φιλελεύθερων. Υπάρχει στην Ελλάδα και δεν είναι της παρούσης μόνο κυβέρνησης, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό το σύστημα, κύριε Φαραντούρη, δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Αφήστε τώρα να το πω εγώ. Πέρα από τα πανεπιστημιακά είστε και στο πεδίο. Τώρα δεν μπορεί να μην ξέρετε ότι 30 χρόνια η πιο κλειστή από τις λεγόμενες ανοιχτές οικονομίες της Ευρώπης είναι η ελληνική. Το ξέρουν και τα πατώματα. Πολύ ωραία. Οι σοβαροί επενδυτές δεν έρχονται στη χώρα, και δεν μιλάω για την αρπακτή του real estate, διότι τι διαπιστώνουν? Είναι ένα κλειστό κύκλωμα, και εδώ είναι η διαπλοκή πραγματική, το οποίο για να αναπαράγεται ταΐζει και τους πολιτικούς, με ή χωρίς εισαγωγικά. Οι πολιτικοί στηρίζουν αυτό το κλειστό σύστημα, αφού στηρίζονται από αυτό οικονομικά, και έτσι προχωράνε. Έρχεται λοιπόν σοβαρός επενδυτής και σου λέει: άμα θέλω εγώ 2 χρόνια. Πού να μπω εκεί μέσα? Πού να μπω? Άντε, γεια. Μαζί σας. Προσέξτε όμως, εξαρτάται και τι σινιάλο δίνεις. Η αγορά η ολιγοπωλιακή δεν άλλαξε το 2015-2019. Προσέξτε. Εγώ δεν είπα ότι άλλαξε η δομή της αγοράς. Ολιγοπόλιο ήταν τότε. Λίγες εταιρείες ήταν και τότε στις τράπεζες. Λίγες εταιρείες ήταν και στην ενέργεια. Προσέξτε όμως την ενέργεια τι έγινε το 2015-2019. Κάνατε χρηματιστήριο. Ένα-ένα. Και μας αλλάξατε τα πρώτα. Δεν ισχύει. Πώς? Θα... πώς δεν ισχύει? Δώστε μου ένα λεπτό. Η τελευταία τιμή που μπαίνει για τη διαπραγμάτευση. Ναι, αλλά δεν ισχύει. Δεν είναι το φθηνότερο, είναι το ακριβότερο τελικά. Αυτή είναι η οριακή τιμή συστήματος. Και κλείσατε κι εσείς. Βάλατε δεν το ισχύει. Χεράκι σας να κλείσουν τα λιγνητορυχεία. Τα οποία ανοίγουν οι Γερμανοί. Να τα ακούσετε όλα δηλαδή. Όλα θα ακούσετε. Λοιπόν, χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ευρωπαϊκή οδηγία που θεσπίστηκε πριν από το 2015, αποφασίστηκε και εισήχθη στην Ελλάδα υποχρεωτικά όπως σε όλα τα 27 κράτη-μέλη. Προσέξτε. Γερμανική οδηγία στην ουσία. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτοί που ήταν στα πράγματα πριν το 2015 και σφύριζαν αδιάφορα, αυτοί είναι που αποφάσισαν τη λειτουργία
των χρηματιστηρίων ενέργεια στην Ευρώπη. Εσείς διαπραγματευτήκατε όμως τρίτο μνημόνιο και μας είπατε ένα, με καλύτερους όρους. Δεν ένα, το βάλατε μισό λεπτά, αυτό μέσα. Μισό λεπτά. Όταν ήρθε λοιπόν το χρηματιστήριο ενέργεια το 19, ως υποχρεωτική ευρωπαϊκή οδηγία που δεν μπορούσε οποιαδήποτε χώρα να την αρνηθεί, γιατί αλλιώς, αν δεν εσωματώνεις ευρωπαϊκές οδηγίες, δεν είσαι ευρωπαϊκό κράτος. Είπαμε το εξής, παιδιά, έρχεται μια ευρωπαϊκή οδηγία, ναι, το 19, επί ημερών μας. Μάλιστα το 18 ήρθε, ούτε καν το 19. Το 19 άρχισε να λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργεια. Προσοχή όμως, το είχαμε γράψει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το έχω γράψει σε βιβλία, σε άρθρα, σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις. Δεν είναι το πρόβλημα, κύριε Σαχίνη, τόσο το χρηματιστήριο ενέργειας, όσο η λειτουργία του και η εποπτεία του. Χρηματιστήριο έχουμε και στην πραγματική οικονομία. Το πρόβλημα ήταν όταν πριν από 20 χρόνια κάποιοι λέγανε στο χρηματιστήριο το ελληνικό, παίξτε με λαϊκό καπιταλισμό, και περίπου η μισή Ελλάδα πήγε να αυτοκτονήσει. Το θυμάστε? Με το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο ενέργειας από μόνο του δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν χειραγωγείται με 5 εταιρείες και σφυράει αδιάφορα. Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Πολιτεία, ο συνήγορος του καταναλωτή, μπλα 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 μπλα. Όταν δίνεις το μήνυμα ότι έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, άστο να λειτουργεί ελεύθερα, άστο να λειτουργεί έτσι, άστο να λειτουργεί αλλιώς, και δεν το εποπτεύεις, εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα, το χρηματιστήριο ενέργειας ήρθε επειδή αποφασίστηκε πριν από το 2015 με ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν μπορούσε η Ελλάδα να κάνει διαφορετικά, γιατί ισχύουν 27 χρηματιστήρια ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Επισημάναμε όμως ότι χρειάζεται εποπτεία. Δεν υπήρξε εποπτεία από το 19 και μετά, και φτάσαμε στα φαινόμενα ασυδοσίας. Ρωτήσατε όμως κάτι που είναι πολύ εύστοχο. Ρε Βαραντούρη, δηλαδή το 2015-19 η αγορά λειτουργούσε τέλεια? Όχι βέβαια. Όμως το σήμα που δόθηκε και η παρέμβαση ήταν διαφορετική. Παράδειγμα, η ΔΕΗ, το 2015. Κράτησε τα τιμολόγια χαμηλά. Ξέρετε τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Καμία άλλη από αυτές τις 3-4 ιδιωτικές εταιρείες δεν τόλμησε να τα ανεβάσει. Γιατί? Γιατί αν τα ανέβαζε δεν θα βρίσκε ούτε πελάτη. Τόσο απλό είναι. Όταν η ΔΕΗ το 21 προχώρησε στην ρήτρα αναπροσαρμογής, χρακ! Μέχρι το βράδυ είχαν αναπροσαρμόσει όλη τα τιμολόγια τους. Πώς θα τις βάλετε χέρι της ΔΕΗ αν είστε αύριο κυβέρνηση, όταν το ΔΕΛΤΑ στη ΔΕΗ ξεκίνησε από τον ημερών σας και από πριν από σας να ξυλώνεται πλήρως και έχει ξυλωθεί? Θα σας πω. ΔΕΗ είναι κατόνομα στην ουσία. Ένα μικρό κομμάτι της έχει σωστό, το δημόσιο. Σωστό, αλλά πώς δεν... εσείς θα παρέμβετε στη διαδικασία της ελεύθερης αγοράς, αν είστε κυβέρνηση αύριο? Το έκανε ο Μακρόν. Μισό λεπτάκι. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, καταρχάς, η ΔΕΗ επί των ημερών μας δεν έχασε το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο. Το μείο. Καμία αντίρρηση. Όμως μπορούσε και το έκανε το 2015-19, είχε διευθύνοντα σύμβουλο τον Παναγιωτάκη. Μανώλης Παναγιωτάκης, εδώ. Συμπατριώτης μας, κριτικός, κριτίκαρος, μάγκας, με 2.000 μισθό το μήνα. Όχι με 300 χιλιάρικα το χρόνο, συν 17% μπόνους, 17 εκατομμύρια μπόνους, όπως παίρνει ο κύριος Στάσης, ο οποίος ήρθε από τη θυγατρική της ΕΝΕΛ στη Ρουμανία να γίνει διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ για να παίρνει 300 χιλιάρικα. Και μάλιστα εξαγόρασε πριν από μερικούς μήνες η ΔΕΗ τη θυγατρική της ΕΝΕΛ, μιας Ιταλικής στη Ρουμανία που δούλευε ο κύριος Στάσης και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Και δεν μας έχουν εξηγήσει τι δουλειά έχει η ΔΕΗ που αναπροσαρμόζει τις τιμές με μια θυγατρική μιας Ιταλικής στη Ρουμανία. Μάλιστα. Προσέξτε. Ο Παναγιωτάκης λοιπόν, ο συμπατριώτης μας, κριτικός, κριτήκαρος Παναγιωτάκης, με 2.000 μάνατζερ, μανατζεράρα, σάρξε εκτισαρκός της ΔΕΗ και πεντακάθαρος άνθρωπος, αποφάσισε ότι τα τιμολόγια δεν θα αυξηθούν. Αυτό οδήγησε την καταναλωτική συμπεριφορά. Και επίσης, ως μάνατζερ που διόρισε το δημόσιο, ασκούσε και μία οικονομική ενεργειακή πολιτική. Το 20 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, αλλά απαγορεύτηκε στο δημόσιο να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι μετοχές. Δηλαδή, μέσα στην ενεργειακή κρίση, η ΔΕΗ ιδιωτικοποιήθηκε περαιτέρω. Ακόμα και έτσι όμως, κύριε Σαχίνη, σήμερα που μιλάμε, ακόμα με μειοψηφικό πακέτο η ΔΕΗ θα μπορούσε, εφόσον διορίζει το δημόσιο τον διευθύνοντα σύμβουλο, θα μπορούσε ο διευθύνων σύμβουλος να εισηγηθεί στο διοικητικό του συμβούλιο και να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά, να μην ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν το κάνανε. Για να κλείσω με αυτό το κομμάτι, γιατί το χρηματιστήριο ενέργειας, θέλω να σας πω ότι ένας πρώην σύντροφός σας στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, νυν αρχηγός κόμματος κ. Βαρουφάκης, λέει άλλο, ότι η καταστροφή ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας. Θέλω όμως να μου πείτε. Να μου επιτρέψει ο κ. Βαρουφάκης, τον οποίον εκτιμώ για τις οικονομικές του γνώσεις γενικώς, αλλά ειδικώς μπορεί να μην έχει τις ειδικές γνώσεις της ενέργειας που έχω εγώ και άλλοι συνάδελφοί του. Άρα μου λέτε ότι εσείς, καρτελοποιημένη οικονομία, θέλετε να σπάσει.
ασυδοσία πολυεθνικών που τα ίδια προϊόντα άλλη τιμή έχουν στη Γερμανία, άλλη στην Ελλάδα, άλλη στη Γαλλία, άλλη στην Ελλάδα. Εδώ, στην Ελλάδα να σπάσει. Να... Τι δουλειά έχει η Φόντερ Λάιεν, εδώ στην Ελλάδα. Έχεις καρτέλ στην Ελλάδα, σπάς το ρε φίλε. Έχεις υψηλή τιμή, κάνε παρέμβαση, βάλε περιθώριο κέρδους. Έχεις υψηλούς έμεσους φόρους, μείωσέ τους. Ένα πακέτο ρυθμιστικών, δημοσιονομικών και ελεκτικών παρεμβάσεων. Ένα κοκτέιλ, κύριε Σαχίνη, το οποίο ουδέποτε αυτό το κοκτέιλ, το δημοσιονομικό, ελεγκτικό και ρυθμιστικό, η κυβέρνηση από το 19 τόλμησε να το ψελίσει. Ούτε καν. Μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, πού τα είδατε ρε παιδιά τα καρτέλ? Και ήρθε ο Σκέρτσος, ο υπουργός Σκέρτσος, ο οποίος αμφιβάλλει, δεν γνωρίζω, ας μου πει κάποιος τι δουλειά κάνει. Είναι υπουργός, λέει, επικρατείας, αλλά δεν γνωρίζω ποιο είναι το job description. Δηλαδή, είναι υπουργός επικρατείας, νομίζω υπάρχουν άλλοι 2-3 υπουργοί επικρατείας εκεί. Τι ακριβώς κάνει? Είναι εκεί, τέλος πάντων, συμβουλεύει. Βγήκε ή και είπε μία ατάκα ότι ναι, είναι ολιγοπωλιακή αγορά. Και είναι καρτελοποιημένη και πρέπει να το δούμε. Τι να το δούμε? Και πώς θα το δεις? Στέλνοντας επιστολή στη Φόντερ Λάιεν. Πάρε μέτρα, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Ωραία, αφού είναι έτσι λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Τότε μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση πώς χθες ο πρόεδρος του κόμματός σας, του οποίου είστε και σύμβουλος, στο Άττικα σε συνέντευξη είπε ότι δεν θα έχει πρόβλημα με μια υποψηφιότητα Μητσοτάκη για την προεδρία της Κομισιόν. Αν ο Μητσοτάκης δεν τα κάνει καλά στη χώρα, θα κάνετε εξαγωγή του know-how, του προβλήματος που λέτε ότι έχει. Μας δουλεύετε, όχι εσείς. Μας δουλεύετε. Δηλαδή, από τη μια δεν τα κάνει καλά, και από την άλλη ο πρόεδρος σας λέει ότι δεν έχει πρόβλημα να είναι πρόεδρος, υποψήφιος πρόεδρος στην Κομισιόν. Πέστε μου, τι γίνεται, τι πίνουν οι αρχηγοί? Όχι, δεν είπε αυτό ακριβώς. Είπε το εξής. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν θέλει να διάσει τη γωνιά και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του λειτουργήματός του εντός Ελλάδας, διότι ωραίγεται κάποια διεθνή αξιώματα ή μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα διεθνώς, αν του πέφτει λίγη η Ελλάδα, να πάει στην Κομισιόν Έλληνας είναι να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει. Πάντως αυτό που είπε, και αυτό είναι το πανθομολογούμενο στο χώρο μας και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και όλους μας, είναι ότι καλό θα ήταν με οποιαδήποτε ιδιότητα μια ώρα αρχίτερα να μας αδειάσει τη γωνιά. Λοιπόν, θέλω, επειδή στις ευρωεκλογές αυτές επί της ουσίας συζήτηση για το τι Ευρώπη θέλετε ως κόμματα, ως άτομα μπορεί να την κάνετε, δεν την ακούμε. Εγώ θέλω να σας θέσω ένα προβληματισμό για να φύγουμε. Θέλω να πάμε και στο πεδίο λίγο των εθνικών. Έχουμε εδώ πολλά να πούμε. Μαζί σας παρακολουθώ, λοιπόν, και οι αναλύσεις σας είναι πάντα διαφωτιστικές. Είστε από τους ειδικούς στον τομέα αυτό, το ασχολείστε. Όμως θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ένα πολιτικό αφήγημα υπάρχει με οικονομική προέκταση. Το λεγόμενο αφήγημα της πράσινης οικονομίας. Σας ρωτώ λοιπόν, σε μια εποχή γεωπολιτικά που συνθλίβεται η Ευρώπη και οικονομικά στον πόλεμο Αμερικάνων, Κινέζων, Ρώσων και πάει λέγοντας, εμείς τι ακριβώς κάνουμε σε μια καρτελοποιημένη οικονομία με μεγάλα καρτέλ αλλά και με το παιχνίδι του λόμπινγκ των πολυεθνικών? Τι εννοώ? Παίρνουμε το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Συνοχής για να το γυρίσουμε πίσω στους Ευρωπαίους αγοράζοντας γερμανικής τεχνολογίας ανεμογεννήτριες, τις οποίες παίρνουμε παντού, και έτσι να μειώσουμε το λεγόμενο ανθρακικό αποτύπωμα σε μια χώρα που είναι μέσα στη φτώχεια και δεν αξιοποιεί τον όποιο δικό της πόρο, ακόμη και τα εργοστάσια που εσείς φτιάξατε, τα υπερσύγχρονα λιγνίτη με φίλτρα, στο όνομα του ανθρακικού αποτυπώματος? Διότι πείτε μου, κύριε Φαραντούρη, αύριο είστε η κυβέρνηση. Μπορείτε να πάρετε τα 50 δις μέχρι το 49 και αντί να τα φέρνετε για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, να κάνετε επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα της χώρας? Μπορείτε, δεν μπορείτε? Αυτή είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε. Το 2012-13, μέσα στη φτώχεια, τη μιζέρια, τη χρεοκοπία και την ανυποληψία, χώρες όπως η Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, με βάση το ΑΕΠ τους, εξαιρέθηκαν, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, από τις αυστηρές επιβαρύνσεις, τα πέναλτις για εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, και κράτησαν, για παράδειγμα, τα λιγνητορυχεία τους. Η Ελλάδα δεν εξαιρέθηκε. Ξέρετε γιατί δεν εξαιρέθηκε? Γιατί δεν ήθελε. Δεν ίδρωσε φανέλα το 12-13 τότε η κυβέρνηση. Γιατί? Ξέρετε γιατί δεν ίδρωσε φανέλα? Γιατί ήθελε να αντικαταστήσει το λιγνίτι από το φυσικό αέριο. Θα μου πείτε, έχει λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα το φυσικό αέριο. Ναι, αλλά έχει. Είναι ορυκτό καύσιμο. Άρα δεν οδηγεί στην απορρυκτοποίηση, πρώτον. Και δεύτερον, είναι εισαγόμενο. Άρα αυξάνει την εξάρτηση της χώρας από εξωγενείς, εξωτερικούς ενεργειακούς πόρους. Επίσης, το 2019 πατήθηκε ένα μπουτόν, όπως το θυμάστε, και κλείσανε όλες οι λιγνητικές μονάδες της χώρας. Ακόμα, όπως είπατε πολύ σωστά, και η υπερσύγχρονη πέμπτη μονάδα της Πτολεμαϊδας. Πέμπτη μονάδα που στήχησε δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό, πριν ακόμα αποπερατωθεί
πριν ακόμα αποπερατωθεί, αποπερατώθηκε πέρυσι. Είχε κλείσει. Μοναδικό παγκόσμιο παράδοξο. Ενώ είχε φίλτρα, όπως πολύ σωστά είπατε, και μάλιστα είχε και μεγάλο κόστος από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Τι είχαμε πει εμείς? Εμείς λέμε είμαστε υπέρ της απορρικτοποίησης. Με ποια έννοια? Ότι ναι, πιστεύουμε ότι υπάρχει αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη και κάτι πρέπει να κάνουμε. Ένα από αυτά είναι ο περιορισμός του διοξιδίου του άνθρακα. Πώς θα το κάνουμε? Λέτε κι εσείς πολύ σωστά ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε εις βάρος της κοινωνίας και με πέντε εταιρείες να καρπώνονται τα ωφέλη εντός εισαγωγικών. Πρέπει κάπως αλλιώς να το κάνουμε μαζί σας. Γι' αυτό κι εμείς είχαμε πει το εξής. Ότι οι λιγνητικές, για παράδειγμα, μονάδες θα κλείσουν με βάση το χρόνο ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής τους. Δηλαδή, δίνεις ένα τράτο μια δεκαετία, μια δεκαπενταετία, να αποσβεστεί το κόστος, ιδίως όταν έχεις υπερσύγχρονες μονάδες, και μετά από 15 χρόνια δεν έρχεσαι να δώσεις άλλα 2-3 δισεκατομμύρια αν τις αναβαθμίσεις. Έχεις πάρει τα βήματα με βάση τις νέες τεχνολογίες, έχεις προχωρήσει ενδεχομένως στην αξιοποίηση των εγχώριων σου πόρων, έχεις μπει στο υδρογόνο, για παράδειγμα, έχεις εκμεταλλευτεί γεωθερμίες. Πάντως έχεις κάτι κάνει. Δεν έχεις κάτσει πάνω από το φυσικό αέριο κατσικωμένος να λες: α, ζήτω το φυσικό αέριο. Ξέρετε γιατί πρημοδοτήθηκε το φυσικό αέριο? Να σας πω εγώ που είμαστε και στη ΔΕΠΑ. Διευθύντης νομικών υπηρεσιών, νομικός σύμβουλος και πρόεδρος της εταιρείας 10 χρόνια, από το 9 μέχρι το 19. Με 6 διαφορετικές κυβερνήσεις συνεργάστηκα. Διότι το φυσικό αέριο ήταν η εύκολη λύση για τον ιδιώτη. Η ΔΕΗ είχε τα λιγνητορυχεία, τα νερά, τα υδροηλεκτρικά. Δεν μπορούσε ένας ιδιώτης να φτιάξει ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο εν μία ανοιχτή. Δεν μπορούσε να έχει λιγνητικά, γιατί αυτά ανήκαν κατά κυριότητα στη ΔΕΗ. Το πιο εύκολο πράγμα ήταν να μπει το φυσικό αέριο και να φτιάξει θερμικές μονάδες που θα καίγανε φυσικό αέριο για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι δουλεύουν όλες αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες. 3-4 είναι μαζί με τη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν πρημοδοτήθηκε το φυσικό αέριο και έτσι ουσιαστικά συρθήκαμε κι εμείς. Το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν, αντί να κοιτάξουμε τη στραβωμάρα μας που λένε στο δικό μου το χωριό, στην Κεφαλονιά, που συναγωνιζόμαστε, όπως ξέρετε, στην Κουζουλάδα με το δικό σας το χωριό, αντί να κοιτάξουμε τη στραβωμάρα μας και να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε εγχώριους πόρους, την τεχνολογία, και βεβαίως να κοιτάξουμε να οδηγηθούμε σε μια σταδιακή απορρικτοποίηση χωρίς την κοινωνία απέναντι, πατήσαμε ένα μπουτόν, κλείσαμε όλες τις μονάδες μας, βάλαμε το φυσικό αέριο στο άρμα της εξάρτησης της διεθνοπολιτικής και ψάχναμε πριν από 1,5 χρόνο, το θυμάστε, να ξανανοίξουμε τα λιγνητικά. Είχε έρθει Φυρμάνη σε όλα τα χωριά και τις επαρχίες της Ελλάδας. Συγγνώμη, εξάγεται στα Σκόπια, η χώρα εξάγει στα Σκόπια, στη Βουλγαρία εξάγει λιγνίτη και επανεισάγει μετά ρεύμα από το λιγνίτη που καίγεται εκεί. Για να μην τρελαθώ. Εγώ σας ρωτάω κάτι, για να μην το ανοίγετε περισσότερο, σας ρωτάω κάτι απόλυτο αυτή τη στιγμή όμως. Η ευρωπαϊκή πολιτική είναι δομημένη κατά αυτόν τον τρόπο. Που εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να μου πείτε πώς μπορείτε να παρεκκλίνετε. Η Γερμανία σου λέει, η Γερμανία, πάρε το ΕΣΠΑ, πάρε το Ταμείο Συνοχής, για να, με το ένα χέρι στο δίνουν, που είναι και δικά μας λεφτά, με το άλλο θα στο πάρουν. Διότι ο σχεδιασμός είναι να παίρνετε την τεχνολογία μου. Και προσέξτε, εμείς ξεπουλάμε μπιρ παρά, ακόμη και μονάδες, ή κλείνουμε μονάδες, που έχουν σχέση με τις σπάνιες γαίες. Όταν σπάνιες γαίες η Κίνα κάνει παιχνίδι, παγκόσμιο παιχνίδι, λες και εκεί δεν υπάρχει μόλυνση στα ορυχεία, για μην τρελαθώ με το πράσινο της Ευρώπης. Καλό είναι όταν η τεχνολογία απαντήσει. Και αν αύριο σας έρθει η πυρηνική σύνδεξη και πάνε όλα αυτά στη γωνία, τι θα πούμε, ότι μέχρι το 45 δίνουμε 200 δις σε μια πράσινη φούσκα? Έχετε δίκιο. Αυτά τα έχει αναλύσει πάρα πολύ καλά ο τακτικός συνομιλητής σας, ο κύριος Λύκος, που είναι και ειδικός στις σπάνιες γαίες και πάντα απολαμβάνω τις συζητήσεις μαζί του, γιατί γίνομαι σοφότερος στο αντικείμενο της ειδικότητάς του. Όμως το ερώτημα που θέτετε, τι κάνει η Ευρώπη, το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Αυτό σας ρωτώ. Μπορείτε, εσείς κύριε Φαραντούρη, αύριο είστε ευρωβουλευτής. Και με τον Α ή Β τρόπο έχετε και μια κυβέρνηση ελληνική που είναι. ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, συνεργασία, δεν ξέρω τι είναι. Είναι Κοινά Δημοκρατία. Μα ερώτηση. Μπορείτε να αλλάξετε την πολιτική κατεύθυνση, τα λεφτά του Ταμείου Συνοχής, ναι, και ανάκαμψης να πάνε σε άλλες δράσεις και δραστηριότητες από το να πληρώνουν θα τεχνολογία την εισαγόμενη? Μάλιστα, κύριε Σαχίνη. Πού? Το έκανε η Ρουμανία, το έκανε η Ουγγαρία, το έκανε η Πολωνία σε κατάσταση χειρότερη οικονομική από εμάς το 12-13 με τα λιγνητικά τους. Απέτησαν και πήραν μα εξαίρεση. Αυτούς τους λένε ακροδεξιούς, με συγχωρείτε. Oh, τότε δεν είχαν ακροδεξιά, δεν ήταν Όρμπαν τότε στην Ουγγαρία. Πιο σκληρή αυτόνομη πολιτική έχει ο Όρμπαν σήμερα. Μην τρελαθώ τώρα. Καλά, ο Όρμπαν έχει άλλα πράγματα. Ναι, αλλά στην οικονομία του. Θα σα πω
κάτι. Δεν... Οι χώρες αυτές. Να σας θυμίσω ότι βγήκε έξω, γιατί τα ξεχνάτε όλοι οι πολιτικοί. Βγήκε έξω 15 λεπτά και αυτά τα 15 λεπτά είναι 20 δις για να πει το ναι. Και όχι μόνο αυτό. Τα θυμάστε. Θα σας πω και κάτι άλλο. Να μην σας πάω για το, στον Όρμπαν. Αφήστε τον Όρμπαν, έχει άλλα θέματα. Όρμπαν. Ο Όρμπαν σου λέει πάρε 10 χιλιάρικα Ελλάδα και μη μας πρίζεις με τους πεντατάσεις και τους πρόσφυγες και δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε τέτοια Ευρώπη. Θέλουμε όμως την Ευρώπη των Ισπανών και των Πορτογάλων που πέρυσι, όταν εμείς πληρώναμε πρόπερση τις υψηλότερες τιμές μέσω σταθμικά σε όλη την Ευρώπη, στην κιλοβατόρα, πήγαν στο Συμβούλιο Κορυφής οι Ιβυρές, Ισπανοί και Πορτογάλοι, και είπαν ότι εμείς θέλουμε ένα πρόγραμμα να αποσυνδέσουμε την ψηλή τιμή της κιλοβατόρας, προσέξτε κύριε Σαχίνη, στο χρηματιστήριο ενέργειας μας από την τελική τιμή, από την τιμή την υψηλή του φυσικού αερίου. Δηλαδή τη φούσκα του φυσικού αερίου, τη χρηματιστηριακή, να μην αντανακλάται στην τιμή του, του ηλεκτρικού ρεύματος. Και λέει η Κομισιόν και οι παράγοντες αυτή της κυρίας Ούρσουλα, τι είναι αυτά, λέει, να διασαλεύσουμε την τάξη και κάτι τέτοια. Και πέσανε κάτι καρεκλιές και φύγανε κάτι τραπέζια και βγήκαν έξω. Εκεί βγήκαν έξω οι Ήβυρες και ακουγόντουσαν όσοι ξέρουν το Περλεμόν και το δρόμο μπροστά εκεί στην Αλεξάνδερ, στην πλατεία απέναντι. Έγινε τη παλαβή και τους ψάχνανε στους διαδρόμους και στις τουαλέτες, τους εκπροσώπους της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Ξαναμπήκαν μέσα, αλλά είχαν και πρόγραμμα. Είχαν 30-40 σελίδες τεκμηριωμένο πρόγραμμα πώς θα γίνει αυτό. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολιτική βούληση και τεκμηρίωση. Μόνο με πολιτική βούληση δεν πας και φωνές. Μόνο με πολιτική βούληση φωνές. Και αν μου επιτρέπει ο συνάδελφός μου Γιάννης Οφαρουβάκης με το χέρι να το χτυπάμε δυνατά στο τραπέζι, δεν βγαίνει τίποτα. Χρειάζεται και τεκμηρίωση. Μόνο με τεκμηρίωση πάλι δεν βγαίνει τίποτα. Θέλει και τεκμηρίωση και καμιά φορά να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Λοιπόν, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί μαζί σας, η αλήθεια είναι ότι συζητάτε για θέματα που εγώ οφείλω να το πω. Φοβάμαι ότι δεν συζητιούνται αυτές τις μέρες και έχουν μείνει 15. Θέλω να απαντήσω όμως στο φίλο μου τον Κώστα που στέλνει εδώ μήνυμα. Προσέξτε. Χρόνια του πολλά καταρχάς. Κύριε Φαραντούρη, λέει, ως ιδιοκτήτης μικρού καταστήματος ψηλικών και ως άνθρωπος που από το 100% των δηλώσεων των πολιτικών δεν πιστεύω το 110%. Πέρα από τα καρτέλ που πράγματι υφίστανται και πέρα από τη μείωση του ρεύματος που μας έχει ήδη κόψει τα χέρια, έχουμε ακόμη ρυθμίσεις από παντελώς ανόητη και εκδικητική φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Θυμίζω, λέει, φορολόγηση προκαταβολή, πληρωμή ασφαλίστρων, ρεύματος, δήμου, αυτοκίνητο για τις αγορές, η φορολόγηση φτάνει το 70%. Εάν δεν στηρίξετε η πολιτική τη μικρή λιανική που είναι ο μοδό της οικονομίας, πώς μπορούμε να κουνάμε το δάχτυλο και να τάζουμε? Όλες οι υπεραγορές ανοίγουν μικρά δικά τους καταστήματα σε κάθε γωνιά για να κλείσουν όλους τους μικρούς. Ποια είναι η άποψή σας? Αγαπητέ Κώστα, πολύχρονος, καταρχάς συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό από αυτό που εισήγησε. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει την κατάργηση της προκαταβολής, έτσι, στους φόρους. Ως προς τα υπόλοιπα, τα οίκο, τα λεγόμενα, όλες αυτές τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πληρώνει ο καταναλωτής μέσω των λογαριασμών του ρεύματος και της ΔΕΚΟ, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το πιάσουμε. Συμφωνώ μαζί σου, θέλει μια προσοχή εδώ, έτσι ώστε εκεί πραγματικά να δεις πως δεν θα δυναμητήσεις τη δημοσιονομική πολιτική, αλλά τον έμεσο φόρο και την προκαταβολή του αφενός πρέπει να τον καταργήσεις, αφεντέρου να τον μειώσεις, δηλαδή να καταργήσεις αυτή τη ρύθμιση. Το έχουμε πει στο πρόγραμμά μας, είναι στο πρόγραμμά μας. Αυτό δεν έχει και δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή αυτό που λέει η κυβέρνηση θα πτωχεύσουμε είναι μια ιδέα, μια ψευτιά, δεν ισχύει. Τι θα πτωχεύσεις, ρε φίλε? 7,5 δισεκατομμύρια παραπάνω έχεις βάλει στο παντελόνι το τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω της ακρίβειας. Δεν σου είπε κανείς να μειώσεις τα έσοδα, σου είπε να μην έχεις υπερέσοδα, έξτρα έσοδα που δεν τα έχεις καν προϋπολογίσει και τα παντελονιάζεις. Άρα λοιπόν με τον Κώστα, και επίσης επειδή ο Κώστας αφήνει και υπαινιγμούς για την περίοδο 15-19 και ορθώς, εγώ θα σου έλεγα, αγαπητέ μου Κώστα, ότι ναι, πολλά πράγματα που υπόθησαν δεν έγιναν, αλλά μην ξεχνάς την ανώμαλη περίοδο στην οποία εκλήθη τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να διακυβερνήσει. Δεν το έκανα με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία σε όλα τα ζητήματα. Από την άλλη όμως, δεν έγινε αυτή η ρεμούρα της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος, ούτε ελεγχόταν η περίοδος 15-19 όπως ελέγχεται τώρα η Ευρωπαία Εισαγγελέα, ελέγχει την περίοδο 20-22, ότι 2,5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης πήγαν σε 5 εταιρείες τηλεπικοινωνιών, άλλο παντελόνιασμα εκεί πέρα, χρήματα που προορίζονταν, και με ρώτησε και ο κύριος Σαχίνης πριν, που πάνε, αντί να πάνε στα νοσοκομεία και στα σχολιά και στον μικρομεσαίο και τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και ρευστότητας της αγοράς, πήγαν σε 5 εταιρείες τηλεπικοινωνιών και μας ελέγχει η Ευρωπαία Εισαγγελέας και φταίει ο Φαραντούρης μετά και είπε ο Μητσοτάκης στη Βουλή: διώξε το Φαραντούρη από τα ευρωψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει ότι θα ρίξει την εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Χίλιες φορές να πέσει η εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας όταν συγκαλύπτει σκάνδαλα και εγκλήματα. Δεν κατάλαβα.
Αυτό λέει η διάκριση των εξουσιών από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Η εκτελεστική εξουσία ελέγχεται από τη δικαστική εξουσία. Τι να κάνουμε τώρα? Και δεν υπάρχει δικαστική εξουσία στις Βρυξέλλες και δικαστική εξουσία στην Ελλάδα. Οι εισαγγελικές αρχές, οι ευρωπαϊκές, είναι και ελληνικές. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμμετέχουν και Έλληνες εισαγγελείς. Αν η κυβέρνηση έχει αλλεργία στον έλεγχο, να το ξέρουμε εκ των προτέρων και να παραδώσει τη σκυτάλη να πάει σε κάποιο άλλο καθεστώς να ηγεμονεύσει. Αυτοί είναι σπόντα και για την ελληνική δικαιοσύνη. Απολύτως, δεν κατάλαβα. Απολύτως. Κύριε Σαχίνη, με συγχωρείτε, έχει βγει ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, επειδή είπα ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει λιγάκι καλύτερα να ενημερωθεί για την λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και ο Άριος Πάγος δεν είναι στο απειρόβλητο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους νεαρούς δικαστές παρά στους έμπειρους υποτίθεται δικαστές με τα πολλά χρόνια προϋπηρεσίας που σφυρίζουν αδιάφορα όταν δίπλα τους ξετυλίγονται εγκλήματα, συγκαλύπτονται εγκλήματα ή γίνεται διασπάθηση διαμασίου χρήματος και δεν ξέρουν τι να πούνε. Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης. Κύριε Φαραντούρη, την Παρασκευή κλείνει η Βουλή. Γιατί κλείνει η Βουλή? Για να μην συζητηθεί η ιστορία των ντεμπών, το πόρισμα της ανακρίτρησης εισαγγελέως, για να μην συζητηθεί το email gate, τι εικόνα έχετε? Και εν πάση περιπτώσει, την Παρασκευή συζητιέται, προσθέτω εγώ τώρα, η ακρίβεια. Ναι, αλλά την Παρασκευή, με συγχωρείτε κύριε Φαραντούρη, αν πάει αυτό το απόγευμα, εγώ θέλω να σας το πω με πολύ μεγάλη έτσι αγάπη, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων θα βλέπει Final Four, Basket League, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Άρα, τι γίνεται εδώ? Κύριε Σαχίνη, είναι προφανές ότι υπάρχουν τερτύπια προκειμένου να μην συζητηθούν τα σημαντικά θέματα. Τα σημαντικά θέματα είναι η τσέπη μας, προφανώς, δεν είναι λαϊκισμός. Τρία παιδιά έχω κι εγώ, σούπερ μάρκετ πάω, λαϊκή πάω. Ο γιος μου είναι πρωτοετής φοιτητής στη νομική στο Δημοκρίτιο. Βιοπορίζομαι. Δεν τρώω ούτε καμιά πρίκα, ούτε καμιά περιουσία. Με τη γυναίκα μου εργάζομαι κι εγώ και ξέρω τι σημαίνει σούπερ μάρκετ, όπως και εσείς, όπως και οι χιλιάδες ακροατές μας σήμερα. Η ακρίβεια λοιπόν είναι εδώ και πρέπει να συζητηθεί εν τη ολότητά της, πρέπει να συζητηθεί σε βάθος. Και η ακρίβεια έχει να κάνει με τις δημοσιονομικές, ρυθμιστικές και ελεκτικές ολιγορίες που επισημάναμε προηγουμένως. Το έγκλημα των τεμπών νομίζω είναι οφθαλμοφανές πλέον ότι υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψης. Δεν το λέει ο Φαραντούρης, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέει η αντιπολίτευση, το λέει πάνω από το 85% της κοινής γνώμης που είναι πεπισμένο από τις δημοσκοπήσεις και από τις φημομετρήσεις ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα εδώ με το έγκλημα των τεμπών. Δεν το λέει καν η κοινή γνώμη. Το λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέα, το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έστειλε τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν ενσωμάτωσε ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών μήνες πριν από τη μοιραία νύχτα των τεμπών, και είχε το θράσος ο κύριος Καραμαλής, ο νεότατος, ο νεότερος, ο οποίος αν δεν λεγόταν Καραμαλής, αμφιβάλλω αν θα είχε κάποια άλλη δραστηριότητα για να βιοποριστεί, να φωνάζει μέσα στη Βουλή, θα έπρεπε να ντρέπεστε, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Και μετά από μερικά 24 ώρα επισυνέβη η μοιραία νύχτα. Άρα λοιπόν έχουμε δίκιο που φωνάζουμε. Και εμείς θέλουμε να γίνουμε η φωνή του ακροατή σας και της ακροάτριάς σας σήμερα. Η οποία και ο οποίος ακροατής και ακροάτριάς σας, κατά τεκμήριο, είναι πιο σκεπτόμενος ενδεχομένως από πολλούς άλλους ακροατές και λόγω του οικοδεσπότου της εκπομπής. Από την άλλη, νομίζω ότι πλέον όλοι έχουμε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα μου πείτε, εσείς θα τα καταφέρετε καλύτερα? Θα το παλέψουμε, κύριε Σαχίνη. Δώστε μας τη δύναμη να είμαστε η φωνή σας εκεί που λαμβάνονται οι πιο σημαντικές αποφάσεις και εν προκειμένου στην Ευρώπη, που πολύ σωστά επισημάνεται, δεν έχει τραβήξει και καμιά καλή ρότα τον τελευταίο καιρό. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα, συνονόματό σας, τον κύριο Φαραντούρη. Και γιατί στην κρατεά Γερμανία τα μικρά μαγαζιά δουλεύουν αβέρτα το μετρητό? Γιατί και η μικρή φοροαποφυγή είναι θερμαντής οικονομίας. Είμαστε έθνος όμως υπόδουλων. Να μην θυμίσω, λέει, τι λέγαν μεγάλοι τραπεζίτες της Ελλάδας με άλλο χαρακτήρα, άλλες εποχές. Το Ζολώτα κάποτε, λέει, το ρωτήσαν και είπαν ότι ευτυχώς που υπάρχει και η παραοικονομία στην ελληνική οικονομία με το ρυθμό και το σύστημα που έχει. Κατά συνέπεια, εδώ το μετρητό είναι ένα θέμα. Θα σας πω. Καταρχάς, βάζει ένα ευρύτερο ζήτημα ο φίλος μας ο ακροατής, δηλαδή τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία είναι η ατμομηχανή της οικονομίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τολμήσω να πω και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, οι πιο εξωστρεφείς, οι πιο δημιουργικές, οι πιο σπινθυροβόλες
εταιρείες είναι, οικογενειακές εταιρείες, ας πούμε στη Γαλλία, στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Τα ετηρί, η κρασί, στην Ιταλία. Το 85% της επιχειρηματικότητας είναι μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που βγάζει ασπροπρόσωπη την Ιταλία. Αυγατίζουν βεβαίως αυτές οι εταιρείες, μεγαλώνουν κτλ. Το ίδιο και στη Γερμανία. Εδώ, στην Ελλάδα την έχουμε δαιμονοποιήσει. Βγήκε ο Χατζηδάκης, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος δεν έχει επιχειρήσει στη ζωή του ούτε ένα λεπτό. Έχει πάρει ένα ρίσκο. Και είπε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν είναι κάτι καλό. Κοιτάξτε να εξαγοραστείτε, να συγχωνευτείτε για να μπορέσετε να αντέξετε στον διεθνή ανταγωνισμό. Τι λες, ρε Χατζηδάκη. Θα βοηθήσεις τη ραχοκοκαλιά της πατρίδας σου, που είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με οποιοδήποτε τρόπο για να αντέξεις στο διεθνή ανταγωνισμό. Δεν θα τους εξαναγκάσεις σε εξαγορά ή συγχώνευση από την πολυεθνική. Πρώτον. Δεύτερον, η παραοικονομία. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα και φιλοσοφίας και στάσης και οικονομικής πολιτικής. Θέλουμε να βοηθήσουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ή όχι? Εμείς λέμε θέλουμε. Πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε για παράδειγμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, δίνοντας περισσότερα κονδύλια, αυτός ήταν ο σχεδιασμός μας, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μέχρι στιγμής το 80% των εκταμιεύσεων το παραδέχεται και η κυβέρνηση. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή από την τελευταία μεγάλη ευκαιρία της χώρας να ορθοποδήσει μετά την πανδημία, που δεν είναι χρήματα που πήρε ο Μητσοτάκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πήραν όλες οι χώρες, μας τα δώσανε μετά την πανδημία, από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αυτά τα 35 δισεκατομμύρια δεν είναι για να πλουτίσουν 4 νοματέοι στον τομέα της ενέργειας στις τράπεζες, που δεν έχουν και πρόβλημα πρόσβασης στον τραπεζικό τομέα, είναι για να ορθοποδήσει ο ακροατής μας που μας ακούει αυτή τη στιγμή κάτω στα λιοντάρια. Και έχει το μαγαζάκι του εκεί και το ψιλικατζίδικο ή έχει το αβοκάντο του. Μιλούσα την προηγούμενη φορά που ήμουνα εδώ στο Ηράκλειο με τους αβοκαντοπαραγωγούς της Κρήτης. Και πήγα και τους επισκέφθηκα και έπαθα την πλάκα μου. Έπαθα την πλάκα της ζωής μου με τα στρέμματα που έχουν επενδύσει. Και οι άνθρωποι μεγαλώνουν και φτιάχνουν συνεταιρισμό. Και μπράβο τους. Και θέλω να το εισαγάγω και εγώ στην Κεφαλονιά. Το αβοκάντο. Γιατί έχω και εγώ τη μικρή δική μου οικογενειακή επιχείρηση στον τουρισμό και στα κρασιά. Είμαι ο παραγωγός. Και θαύμασα τους κριτικούς αβοκαντοπαραγωγούς. Που πιάσανε την ιδέα και φέραν το αβοκάντο στην Κρήτη και θα γίνουν οι γίγαντες και οι αυτοκράτορες και οι βασιλιάδες του αβοκάντο στη Μεσόγειο. Τι είναι αυτές, πολυεθνικές εταιρείες, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι. Αντί λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης να λέει όχι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εμείς λέμε ναι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και αντιστροφή των χρηματορώων, αντί το 80% να πηγαίνει σε 5 τράπεζες, να πηγαίνει σε 300 εταιρείες μικρομεσαίες σε όλη την Ελλάδα. Είναι διαφορετική φιλοσοφία. Ως προς την παραοικονομία, εντάξει, υπάρχει παραοικονομία στη χώρα μας. Νομίζω ότι από μόνη της η παραοικονομία δεν μπορεί να θεωρείται κάτι καλό για μια οικονομία. Το θέμα είναι. Πρακτικά όμως για οικονομία, σαν δική μας, είναι θερμαντής για τις μικρομεσαίες και τις μικρές. Ξέρετε γιατί είναι. Για τη μεγάλη παραοικονομία μπράβο, δεν γίνεται κουβέντα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι θερμαντής. Διότι η μεγάλη είναι στο απειρόβλητο και ο φουκαράς προσπαθεί με κανένα 500 και κανένα 300 να βάλει στην άκρη 5 πράγματα. Γι' αυτό είναι θερμαντής. Αν υπήρχε σοβαρή ρυθμιστική και δημοσιονομική και οικονομική πολιτική, σπάσιμο τον καρτέλ, και ο μικρομεσαίος θα ένιωθε ότι το χρήμα τσουλάει, κυλάει και δεν έχει ανάγκη την παραοικονομία για να επιβιώσει. Είναι θερμαντής διότι οι μεγάλοι είναι στο απειρόβλητο και τα μικρά ψάρια τρέχουν μην πιαστούν στο αθερινόδικτο. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι ακροατές μας στο αθερινόδικτο, επειδή εγώ είμαι και νησιώτης και έριχνα δίχτυα με τον πατέρα μου στην Κεφαλονιά από μικρός. Υπάρχουν τα μανωμένα δίχτυα και υπάρχουν και τα αθερινόδικτα. Καλά, αφήστε το τώρα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οδηγίες της ούτε ερασιτεχνική αλεία θα την πληρώνει. Ξεχάστε το. Κάνανε και το εξής έγκλημα και με τις βιτζότρατες. Καταστρέψανε τα παραδοσιακά σκάφη και κλείνουν και τις βιτζότρατες. Οι βιτζότρατες, δεν ξέρω αν ξέρουν οι ακροατές μας, δεν επιβαρύνουν καθόλου το περιβάλλον. Δεν σέρνουν τον βυθό. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τρέχει και σας παρελκύω εγώ, αλλά είναι καλό ότι έχω πολλούς ακροατές. Εδώ με ρωτάει κάποιος, προσέξτε, πώς θα χειριστείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέματα όπως μεταναστευτικό από την Τουρκία, συμμετοχή της Τουρκίας σε όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έρευνα και ισλαμικές ΜΚΟ του Ερντογάν. Εδώ λέει τι έχετε, δεν σας τα λέω λέει γενικώς, σας τα λέω ειδικώς και πρέπει να πω εδώ στους ακροατές για να είμαι έντιμος απέναντί τους, ότι ο κύριος Φαραντούρης την εποχή της ΔΕΠΑ έκατσε επιμόνως και πριν ΣΥΡΙΖΑ έκατσε επιμόνως ως νομικός και έκοψε ένα ωραίο κουστούμάκι 300 εκατομμυρίων στο πετρελαϊκό φυσικό αερίου καρτέλ της Τουρκίας για χειραγώρηση προς τα πάνω τιμών. Άρα εδώ κύριε Φαραντούρη σας ρωτούν ευθέως. Μεταναστευτικό από Τουρκία, συμμετοχή της Τουρκίας σε όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχετε καταλάβει η πολιτική
ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να έχει πρόσβαση στα κονδύλια και στην Τελωνιακή Ένωση για να πουλάει τα προϊόντα της. Και να σας το πω λαϊκά, χέστη, δεν θα πω το παρακάτω, αν θα τη βάλετε στην Ευρωπαϊκή. Τι χτυπιέστε. Λοιπόν, πρώτον, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία παίζει το παιχνιδάκι. Μια χαρά το συνοψίσατε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Θέλω όμως να υπενθυμίσω μερικά πράγματα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι παλαιότερες κυβερνήσεις δεν ακολουθούσαν μια εξωτερική πολιτική βασιλάκι καΐλα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εξωτερική πολιτική που σέβεται τον εαυτό της είναι η εξωτερική πολιτική, η πολυδιάστατη, διεκδικητική και αξιοπρεπής. Το δόγμα της εξωτερικής μας πολιτικής άλλαξε. Και αντί να είμαστε αξιόπιστοι και διεκδικητικοί εταίροι και απέναντι στους γειτονές μας και στους δύσκολους γειτονές μας, ιδίως όταν απειλούν την εθνική μας ακεραιότητα, γίναμε δεδομένοι και σιωπηλοί σύμμαχοι. Είμαστε δεδομένοι. Είμαστε προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Ανήκουμε στην Δύση κλπ. Αυτά τα χαζά που λέμε, τους μπακαλιάρους, τις κασέτες. Καλά. Και κάποιοι άλλοι τι λένε, το ΝΑΤΟ, Ιερή Ένωση, Ιερή Συμμαχία. Με συγχωρείτε τώρα. Λεκτικό ατόπιμα θα μου πείτε. Θα φτάσω σε αυτό. Μισό λεπτάκι. Άρα λοιπόν. Εγώ δεν πιστεύω στον δεδομένο και σιωπηλό εταίρο. Σιωπηλός και δεδομένος δεν πρέπει να είναι ούτε ο σύντροφός σου, ούτε ο άντρας σου, ούτε η γυναίκα σου στο σπίτι, ούτε ο συνεταίρος σου στη δουλειά, ούτε ο οποιοσδήποτε φίλος σου. Εάν τον θεωρείς δεδομένο και σιωπηλό, τον έχεις χάσει, διότι τον απαξιώνεις. Ούτε τη γυναίκα σου ούτε την άντρα σου πρέπει να το θεωρείς δεδομένο και σιωπηλό. Πρέπει κάθε μέρα να τον κερδίζεις με τον τρόπο σου και με τον λόγο σου. Άραξε το δόγμα μας. Εμείς λοιπόν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι και διεκδικητικοί. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να σηκώνουμε το χέρι και το κεφάλι. Μην τρέχουμε πίσω από τη Γερμανία και την κυρία Ούρσουλα που ήρθε εδώ στην Κρήτη. Θα μου επιτρέψετε και το σχόλιο, και με περισσή αγένεια και αντιαισθητικό τρόπο την υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός μας γυμνόστιχος με τις κατσάρες τρίγες του στο εξοχικό του. Εμένα στο σπίτι μου μαθαίναν ότι όταν συντρώγεις στο τραπέζι δεν είσαι γυμνόστιχος ποθέ. Μας έλβαζαν οι γονείς μας να φοράμε μπλούζα όταν καθόμασταν σε ένα τραπέζι. Τέλος πάντων, κλείνει το σχόλιο αυτό. Ίσως ανήκουμε σε μια άλλη εποχή εμείς. Αλλά πάμε παρακάτω. Κύριε Σαχινή, μεταναστευτικό. Εμείς επικαλούμαστε την αρχή της υποχρεωτικής αλληλεγγύης, η οποία λέει, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, διότι δεν είναι όλα στραβά και ανάποδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και κάποιες βασικές αρχές, τις οποίες όμως δεν τις τηρούν και εμείς σιωπούμε. Υποχρεωτική αλληλεγγύη σημαίνει ότι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές αντιμετωπίζονται συλλογικά και αναλογικά. Έρχονται 100 πρόσφυγες στην Ελλάδα, θα υπάρξει συλλογική κατανομή και των 100 σε όλη την Ευρώπη. Πού το είδατε? Εδώ μας επιδοτεί να τους κρατάμε. Γιατί σας? Και ναι. Λέμε ναι. Και εμείς λέμε ναι. Μάλιστα. Διότι το πακέτο. Εσείς λέτε όχι. Βέβαια λέμε όχι. Εμείς λέμε. Εκεί έγκυται και η δική μας η διαφωνία με το package deal, με το πακέτο, τη συμφωνία που επετεύχθη πριν από 2 μήνες. Και η Τσιμουδιά, ο Κερίδης και οι υπόλοιποι. Τι επετεύχθη? Βγήκε ο Όρμπαν και είπε, παιδιά, μη μας σκοτίζετε με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Εμείς ζούμε στην κεντρική Ευρώπη και δεν έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, πάρτε 10 χιλιάρικα για το κεφάλι και κρατήστε τους εκεί. Και ουσιαστικά μετατρέπουν σε αποθήκη ψυχών τη χώρα, ταλέπορων ψυχών που ψάχνουν ένα καλύτερο αύριο για αυτούς και τα παιδιά τους. Ενώ εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε προφανώς μέτρα για να μην υπάρχει πόλεμος, ανέχεια και μεταναστευτικές ροές. Αυτή στιγμή όμως δεν μπορούμε να ανακόψουμε όλες τις διεθνείς κρίσεις και υπάρχουν μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Θα κατανεμηθούν αναλογικά σε όλη την Ευρώπη. Όχι η Ελλάδα, προκεχωρημένο φυλάκιο, πάρε 10 χιλιάρικα και σιώπα. Δεν κατάλαβα. Για την τελωνιακή σύνδεση. Τι λέτε, θα πρέπει να είναι διαρκώς υπό εξέταση η ιστορία αυτή? Διότι τη θεωρούν δεδομένη, ότι είμαστε de facto μέσα στο παιχνίδι, λέει η Τουρκία. Και πουλά τα προϊόντα, προσέξτε, την εποχή που σας κουνάει το δάκτυλο. Δεν θα πάτε από τα 6 στα 12. Δεν θα μιλάτε για θαλάσσια πάρκα αν δεν μας ρωτήσετε. Δεν θα βάζετε θέματα ως. Την ίδια στιγμή, de facto, είμαστε άφεροι μέσα με τις συνθήκες και τα πρωτόκολλα της τελωνιακής σύνδεσης. Δηλαδή μια χαρά πουλάμε τα προϊόντα. Δεν υπάρχει κανένα και πρόβλημα. Και επενδύουμε και στη χώρα. Ο Φατίχ Τερίμ είναι πια στην Golden Visa. Μπράβο. 500.000. Θέλω να σας δω, κύριε Σαχίνη, όχι εσάς, θέλω να δω όλους που έχουν δημόσιο βήμα και εμάς και όσους πολιτευόμαστε, τι θα πούμε όταν θα έρθει το Turk Aegean Πανεπιστήμιο να ανοίξει παράρτημα στη Ρόδο.
που λένε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και νομίζουν ότι θα έρθει η Οξφόρδη και το Κέμπριτζ στο Σύνταγμα και στην Ομόνια να φτιάξει παράρτημα που δεν ήρθε 50 χρόνια που ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία. Θα έρθει τώρα. Που δεν θα έρθει, που δεν θα έρθει. Κάνα τέτοιο θα έρθει. Να ανοίξει τη Θράκη, να κλείσουν τα τμήματα πάνω στο Δημοκρίτιο και να φτιαχτεί κανένα παράρτημα. Αν είστε ευρωβουλευτής, θα καταδείξετε λειτουργίες κράτους μαφίας στην Τουρκία. Ευθέως σας ρωτώ. Κύριε Σαχινή, στην Τουρκία ακούνε φαραντούρι, δεν θέλω να πω πολλά, και βγάζουν σπηριά. Γιατί όπως είπατε προηγουμένως, τους καθίσαμε στο σκαμνί όταν ήμουν πρόεδρος της ΔΕΠΑ. 300 εκατομμύρια κερδίσαμε επειδή βάζανε καπέλο από το αέριο Αζερβαϊτζάν. Αζερβαϊτζάν και Τουρκία είναι αδέρφια. Το ξέρετε αυτό. Μίλανε τουρκικά, τουρκογενές φίλο είναι. Παραδοσιακοί εχθροί της Αρμενίας και σε πόλεμο, σε εμπόλεμη κατάσταση. Το αέριο του Αζερβαϊτζάν μέσω της Τουρκίας έμπαινε σε καπέλο και ερχόταν στην Ελλάδα σε πολλαπλάσια τιμή σε σχέση με τις συμβάσεις. Τους πήγαμε στο δικαστήριο. Χάσαμε στο δικαστήριο στη Στοχόλμη. Επέμενα εγώ και η ομάδα μου να συνεχίσουμε τη δίκη. Δικαιωθήκαμε, κερδίσαμε 300 εκατομμύρια. Η απόφαση βγήκε το 19. Τα γυρίσαμε πίσω στην ελληνική αγορά και μειώθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου από την Τουρκία. Και ήταν η πρώτη και μοναδική μεγάλη νίκη που κέρδισε ελληνικός φορέας καλά τουρκικού τομέα. Δόξη και τιμή στα διεθνή δικαστήρια. Λοιπόν, και πηγαίνω έρχομαι στην Τουρκία, έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη. Είχα διδάξει στο παρελθόν και σε πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όσο αφήσεις το σκηνή, τόσο αυτοί θα το τραβάνε. Ερώτηση. Θαλάσσια πάρκα. Είναι μόνο θέμα χωρικών υδάτων? Διότι αν είναι θέμα χωρικών υδάτων, είναι επισήμως αυτή τη στιγμή, δεν μου πάει στα 12, είναι 6 ναυτικά μίλια. Άρα είναι σωστή η αφήγηση ότι είναι θέμα κυριαρχίας. Είναι μόνο ή είναι και κυριαρχικών δικαιωμάτων, διότι τα θαλάσσια πάρκα εκτείνονται μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη? Εννοείται, κύριε Σαχινή. Άρα γιατί μιλάμε μόνο για κυριαρχία? Γιατί βολεύει. Διαπραγματευόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα? Κύριε Σαχινή, λυπούμε πάρα πολύ για αυτή τη διολίσθηση. Λυπούμε διότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Βγήκε η Λιβύη σήμερα και μας κουνάει το δάχτυλο. Να το χθες, πούμε. Χθες. Ναι, ναι. Συνεχίζονται. Εδώ, νότια, για την Κρήτη, για τις έρευνες. Συνεχίζονται τα απόνερα. Δεν μπορέσαμε όλα αυτά τα χρόνια να θωρακίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν μπορέσαμε πραγματικά να βρούμε λύση με τις θαλάσσιες ζώνες μας. Ο Ερντογάν λέει πακέτο όλα πάνω στο τραπέζι. Εμείς πηγαινοερχόμαστε, σουλατσάρουμε χωρίς ατζέντα. Δεν είμαστε κατά των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με Τουρκία. Προσέξτε, είμαστε υπέρ της συζήτησης με τους γείτονες, ακόμα και με τους πιο δύστροπους. Όμως, όταν συζητάς, πρέπει να ξέρεις τι συζητάς. Δεν μπορείς να έχεις γιοταχή εξωτερική πολιτική και διπλωματία, να ακούς από τον Ζελένσκι ως Έλλην πολίτης ότι ο πρωθυπουργός σου διαπραγματεύεται την ασφάλεια της Ουκρανίας και να μην ανηγυρωθούν ή να διαψεύδει ο πρωθυπουργός, αλλά να μην τραβάει το αυτί του Ζελένσκι. Δεν μπορείς να ακούς από την Τουρκία πράγματα και να μην σηκώνεις το φρύδι ή να μην χτυπάς το χέρι στο τραπέζι. Δεν μπορείς από το 19 να ανέχεσαι πρώτον αναγνώριση ή μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί που κανένας πρόεδρος της Τουρκίας από τον Μουσταφά Κεμάλ δεν είχε τολμήσει. Δεν μπορείς, και έχουμε και τη μονή της χώρας πριν από μερικούς μήνες, δεν μπορείς η διολίσθηση να φτάνει μέχρι την ευθεία απειλή της εδαφικής ακαιρεότητας. Θα έρθουμε βράδυ, έπρεπε να καταλάβουμε όλη την Κύπρο. Αμφισβήτηση της δυνατότητας για τα θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα και όλα τα υπόλοιπα περατζάδες μέχρι. Πού τα είδατε αυτά, τις περατζάδες των ακτεωρών μέχρι το Σούνιο? Πότε τα είδαμε στην Ελλάδα? Ούτε με το χώρα τότε του Ανδρέα Παπανδρέου δεν είχαν τολμήσει. Προφανώς δεν είχαν τολμήσει, γιατί ο Ανδρέας χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και επιβυθίσατε το χώρα. Εμείς εδώ λοιπόν αποτύχαμε να κάνουμε το εξής. Εγώ δεν λέω να κάνουμε πόλεμο. Προσέξτε, για να μην παρεξηγηθώ. Ούτε είμαι κανένας πολεμοκάπηλος. Ειρήνη θέλω. Θέλω ειρήνη και κόκκινες γραμμές. Λέω όμως ότι τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως τα τελευταία 4 χρόνια που είμαστε από τα αρχαιότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποτίθεται ότι πηγαινοερχόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και μας χτυπάνε το χέρι στην πλάτη και μας λένε μπράβο παιδιά, μιλάτε πολύ ωραία αγγλικά, πήρατε και το proficiency May. Γιατί δεν έχουμε διεθνοποιήσει αυτά τα ζητήματα? Γιατί αποτύχαμε τα ζητήματα με την Τουρκία να είναι ευρωτουρκικά και διολυστήσαμε σε ένα αμιγώς διμερές επίπεδο? Και μας λένε τώρα στην Ευρώπη, βρείτε τα ρε παιδιά. Μας τα πάνε αυτά και για το αλβανικό. Βρείτε τα ρε παιδιά. Βάλτε τον Μπελέρι εκεί στα ψηφοφόρα. Βρείτε τα. Το βρείτε τα, ξέρετε τι σημαίνει στη διπλωματία? Φιλέ, μη μας σκοτίζεις. Κοίτα να βρεις τα θέματα σου και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό όμως είναι μείζον αποτυχία της εξωτερικής μας πολιτικής. Κύριε Φαραντούρη, επειδή φτάσαμε στο τέλος, θέλω να το κάνω λίγο πιο προσωπικό. Ως καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Δικαίου Ενέργειας, δεν μείνατε στην καθηγητική έδρα. Έχετε στο πεδίο με πάρα πολλά ασχοληθεί. Έρχεται η στιγμή της κάλπης. 4 σταυρούς έχουμε δικαίωμα, πρέπει να το υπενθυμίσω αυτό όλοι. Γιατί λοιπόν κάποιος που θα επιλέξει, εφόσον το αποφασίσει να επιλέξει το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον ένα σταυρό
να τον βάλει στο δικό σας όνομα. Το ερώτημα σας φαίνεται εξαιρετικά απλοϊκό. Καθόλου. Θέλω σε ένα λεπτό να μου πείτε για ποιο λόγο το Φαραντούρη. Για να είμαι η δική του φωνή, η διεκδικητική, η τεκμηριωμένη, η βροντερή στο κέντρο λήψη των αποφάσεων. Ό,τι συζητήσαμε σήμερα, κύριε Σαχίνη, είχε μια αναφορά στην Ευρώπη. Όπως και η καθημερινότητα του κριτικού και τις κριτικές που μας ακούνε σήμερα. Για να έχουν έναν άνθρωπο που μπορούν να επικοινωνήσουν και να ξέρουν ότι θα τους τιμήσει. Για να, είναι, να έχουν έναν άνθρωπο που δεν πάει για σουλάτσο στις Βρυξέλλες και για μπύρες στην Grand Place. Γιατί ενδιαφέρεται για την περιφέρεια, γιατί είναι νησιώτης, γιατί έχει δουλέψει 25 χρόνια στα ευρωπαϊκά πράγματα. Γιατί έχει συγκρουστεί όταν έχει χρειαστεί, γιατί έχει σπουδάσει ευρωπαϊκό δίκαιο, γιατί αγαπάει την πατρίδα του και γιατί θέλει να εκπροσωπήσει τον λαό. Θέλει να ιδρώσει τη φανέλα για την περιφερειακή συνοχή. Θέλει να φέρει περισσότερα χρήματα στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα κονδύλια να πιάσουν τόπο. Γιατί θέλει να βοηθήσει τη νέα γενιά. Και γιατί βλέπει το μέλλον της πατρίδας του μέσα από τα μάτια των τριών παιδιών του και των χιλιάδων παιδιών και πολλών κριτικόπουλων που είναι φοιτητές του όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό. Και μου λέει εδώ ο Παναγιώτης, το επαναφέρει, μας το είπε στην αρχή της εκπομπής. Θέλω το σχόλιο σας. Εμπιστεύεται ο κύριος Φαραντούρης την έκδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων από μια ιδιωτική εταιρεία και τη συλλογή του σε γνώση μόνο του Υπουργείου Εσωτερικών? Κανένα κόμμα, ούτε το κυβερνόν, θα έχει πρόσβαση. Μήπως εδώ υπάρχει ένα θέμα πια? Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν εμπιστευόμαστε αυτή την κυβέρνηση. Και γι' αυτό το είπαμε σε όλους τους τόνους, κάθετα και οριζόντια. Φωνάξανε μερικοί, σκούξανε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν χειραγωγείς το εκλογικό σώμα διαρρέοντας τα προσωπικά δεδομένα και επεξεργαζόμενος τα προσωπικά δεδομένα. Και κάτι άλλο, επειδή σας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα και τα θίγετε στην εκπομπή σας πάρα πολύ συχνά, το πρόβλημα των σύγχρονων δημοκρατιών, κύριε Σαχίνη, δεν είναι η νοθεία. Η νοθεία την ημέρα της κάλπης. Αυτά γινόταν την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη, που πηγαίνανε και ρίχνανε τα σφαιρίδια και γινόταν η νοθεία και δεν ξέρω τι. Το πρόβλημα στη σύγχρονη δημοκρατία. Τη δεκαετία του 60, την ξέρετε. Πολύ καλά. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και 60 και 70 Μάλιστα. και 70. Μάλιστα. Ναι, από εκεί είχε ξεκινήσει όμως. Νοθεία. Βία και νοθεία. Το πρόβλημα σήμερα ξέρετε ποιο είναι. Και υπάρχουν και αυτά και σήμερα. Οκ, εντάξει. Αλλά το βασικό πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Η χειραγώγηση. Η χειραγώγηση. Που γίνεται με επιστημονικό τρόπο. Όπως έγινε στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έγινε με τον Brexit στη Βρετανία, με την Cambridge Analytica. Να θυμίσουμε την Cambridge Analytica στους ακροατές μας. Παίρνει τα προσωπικά δεδομένα των εκλογέων. Κάνει το προσωπικό του προφίλ, που μένει, που ζει, πόσα παιδιά έχει, πόσα παίρνει, ποιες είναι οι προτιμήσεις του, σε ποια φτωχογειτονιά μένει ή όχι, τι αυτοκίνητο έχει, ποια είναι η δουλειά του, ποιο είναι το email του, πώς περνάει την καθημερινότητά του και αντίστοιχα προσαρμόζεις την εκλογική σου εξατομικευμένη στρατηγική. Μπαίνεις στο σκληρό πυρήνα της ιδιωτικότητάς του και χειραγωγείς την κοινή γνώμη. Αυτό είναι το πρόβλημα της σύγχρονης δημοκρατίας και γι' αυτό προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που παραβιάζονται κατάφορα αυτό τον καιρό από αυτή την κυβέρνηση. Με μία πρόταση. Πριν από λίγο έγινε γνωστό. Μία πρόταση όμως, κύριε Φαραντούρη. Παρακαλώ. Ότι. Εσείς με τσιγκλάτε. Η Ισπανία, Ιρλανδία και Νορβηγία ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος. Ένα σχόλιο. Μαζί τους. Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος. Νίκος Φαραντούρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ήταν σήμερα κοντά μας.